Η Κρήτη είναι ένα νησί που φιλοξενεί τον άνθρωπο εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Του προσέφερε το χώρο, τις απαραίτητες πρώτες ύλες και τα αγαθά για να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί. Επιπλέον του έδωσε και την έμπνευση για να μεγαλουργήσει, δημιουργώντας ένα πολιτισμό ορόσημο για την ανθρωπότητα, το Μινωικό πολιτισμό. Οι πόροι που προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει η Κρήτη απλόχερα στον άνθρωπο δεν είναι άλλοι από τα συστατικά της βιοποικιλότητας. Αυτά, κατά κύριο λόγο, συντηρούν σήμερα, έμεσα ή άμεσα, τους 620.000 μόνιμους κατοίκους του νησιού, αλλά και προσελκύουν 3,5 εκατομμύρια επισκεπτών το χρόνο. Η Κρήτη είναι ένα τμήμα μιας οροσειράς που αναδύεται από τα βάθη της θάλασσας και υψώνεται 2,5 χιλιόμετρα πάνω από αυτή. Η ακτογραμμή της ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα και γύρω της υπάρχουν 70 νησιά και νησίδες. Τα βουνά κυριαρχούν στο τραχή τοπίο. Τα λευκά όρη, ο Ψιλορίτης, ο Κουλούκονας, τα αστερούσια όρη, η Δίκτη και τα όρη της Σιτίας είναι τα σημαντικότερα. Το τοπίο συμπληρώνεται με δύο μεγάλες πεδιάδες, 12 μεγάλα και εντυπωσιακά οροπέδια, μεγάλο αριθμό δολινών, τουλάχιστον 300 ομαλά ή απόκρημνα φαράγγια και ένα πολύ μεγάλο αριθμό σπηλαίων, βαράθρων και καταβοθρών, εκ των οποίων έχουν καταγραφεί μόνο 5.000. Όμως, η μορφή της Κρήτης δεν ήταν πάντα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Για πολλά εκατομμύρια χρόνια, η Κρήτη δεν ήταν ένα ενιαίο νησί, αλλά ήταν ένα συνοθήλευμα από μικρότερα ή μεγαλύτερα νησάκια, τα οποία άλλαζαν σχήμα ανάλογα με τις μετακινήσεις της ξηράς και ανάλογα με τις μετακινήσεις της θάλασσας. Παρατηρήσεις που έχουν γίνει στα ποτάμια του νησιού τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια, το μέγιστο υψόμετρο στην Κρήτη ήταν 500 μέτρα. Από εκεί και μετά, διάφορες περιοχές του νησιού άρχισαν να υψώνονται απότομα και να σχηματίζουν τα βουνά της Κρήτης, που θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα βουνά είναι ακόμα σε ευριακή κατάσταση. Η δράση όμως των ρηγμάτων, των σπασιμάτων δηλαδή που έγιναν στα πετρώματα, δημιούργησε αυτό το πολύπλοκο στη συνέχεια ανάγλυφο που βλέπουν πάνω στο νησί. Πολύ ψηλά βουνά δίπλα σε πολύ βαθιές πεδιάδες. Και όλο αυτό δημιούργησε τη βάση για να αναπτυχθούν τα διάφορα οικοσυστήματα που βλέπουμε σήμερα πάνω στο νησί. Η ανύψωση δηλαδή των βουνών απομόνωσε κάποια είδη σε μεγάλα υψόμετρα, οι βαθιές κοιλάδες φιλοξένησαν άλλα είδη της χλωρίδας και της πανίδας. Η Κρήτη είναι ένας χλωριδικός παράδεισος. Έχουν καταγραφεί συνολικά 1.828 αυτόχθονα είδη φυτών, εκ των οποίων τα 189 υπάρχουν αποκλειστικά στην Κρήτη ή και στα γύρω νησιά. Αρκετά ενδυμικά, όπως το πλουμί, η λαβανιά και το πετρομάρουλο, έχουν μεγάλη εξάπλωση, τα περισσότερα όμως είναι υπολειμματικά είδη με πολύ περιορισμένη εξάπλωση. Η πανίδα της Κρήτης χαρακτηρίζεται από υψηλό ενδυμισμό. Στη συντηρητική της πλειονότητα περιλαμβάνει είδη ασπόνδυλων όπως αλιγκάρια, αράχνες, έντομα,
ισόποδα και άλλα, και πολλές από αυτές τις ομάδες εμφανίζουν ενδυμισμό που φτάνει το 50%. Ανάμεσα στα αξιοσημείωτα είδη ενδυμικών σπονδυλόζωων είναι ο βάτραχος της Κρήτης, η κρητική κολυσάβρα και η κρητική μυγαλή, που είναι και το μοναδικό ενδυμικό θηλαστικό της Ελλάδας. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία μεγάλων πληθυσμών αρπακτικών πουλιών. Όμως η ζωή πάνω στην Κρήτη δεν ήταν πάντα όπως είναι σήμερα. Μια πληθώρα λοιπόν από λιθωμάτων, κυρίως θαλάσσιων, υπάρχει στην Κρήτη. Τα παλιότερα που γνωρίζουμε είναι πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια. Είναι κάποια κοράλια και κάποια δίθυρα, μαλάκια, που ζούσαν τότε σε αυτόν τον ωκεανό της Τιθίος. Επίσης, πολλά απολιθώματα βρίσκουμε στα λεγόμενα νεογενή πετρώματα της Κρήτης, όπως κοράλια, δίθυρα, σαλιγκάρια, ψαράκια. Πολύ σημαντικά επίσης απολιθώματα σε αυτά τα νεογενή πετρώματα είναι τα απολιθώματα των θηλαστικών και των ερπετών που βρίσκουμε πάνω στο νησί. Έτσι λοιπόν έχουν βρεθεί κροκόδιλοι, έχουν βρεθεί χελώνες, έχουν βρεθεί υποπόταμοι, έχουν βρεθεί καμιλοπαρδάλεις, ο πρόγονος των αλόγων και βέβαια το σημαντικότερο απολίθωμα που έχουμε βρει στην Κρήτη μέχρι σήμερα είναι το δεινοθήριο το Γιγάντιο. Είναι ένας πρόγονος των ελεφάντων που έζησε στην Κρήτη πριν από 8,5 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό που έζησε στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε επίσης ότι ιδιαίτερα απολιθώματα που δεν τα βρίσκουμε σήμερα αυτά τα είδη πάνω στο νησί αφορούν σε απολιθώματα ελαφιών, σε απολιθώματα ελεφάντων και υποποτάμων, που είχαν βέβαια ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι κάποια από αυτά ήταν νάνα, κάποια άλλα ήταν γιγάντια. Από όλη λοιπόν αυτήν την απολιθωμένη χλωρίδα και πανίδα της Κρήτης, σήμερα βρίσκουμε μόνο δύο είδη να επιβιώνουν στο νησί. Είναι ο Φίνικας του Θεόφραστου, που τον έχουμε βρει με τη μορφή απολιθωμάτων στη Γάβδο και σε κάποιες περιοχές της Μεσαράς, και ένα μικρό θηλαστικό, η Κροτσίντουρα Τσιμερμάνι, η οποία βρίσκεται σήμερα σε μεγάλα υψόμετρα πάνω στο νησί. Στις περιοχές που οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πολύ εντατικές, το τοπίο απλοποιείται όλο και περισσότερο. Η βιοποικιλότητα μειώνεται και το φυσικό περιβάλλον χάνει την αυτορυθμιστική του ικανότητα. Χάνει και την ικανότητα να προσφέρει στον άνθρωπο προϊόντα και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ευημερίας, αλλά και για τη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η δυνατότητα για να τεθεί ένα πλαίσιο προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των σημαντικών φυσικών πορών της Κρήτης δόθηκε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, το Δίκτυο Natura 2000. Στην Κρήτη υπάρχουν 53 περιοχές προστασίας από τις 419 που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Από αυτές, οι 27 έχουν κηρυχθεί ειδικές ζώνες διατήρησης οικότοπων και ειδών και έχουν συνολική έκταση 2.514 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ακόμα 26 συνολικής έκτασης 1.249 τετραγωνικών χιλιόμετρων έχουν κηρυχθεί ζώνες ειδικής προστασίας για τα πουλιά. Οι δύο αυτές κατηγορίες περιοχών αλληλεπικαλύπτονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ σε μία περίπτωση αυτοί της νήσου Ντίας έχουν απόλυτη ταύτιση. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, η Ελλάδα, έστω και με κάποια καθυστέρηση, εναρμόνισε το περιβαλλοντικό της δίκαιο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ σημαντικό βήμα ήταν η ένταξη περιοχών, προστατευόμενων περιοχών στο δίκτυο με την επωνυμία Natura 2000. Το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, περιλαμβάνει 27.000 περιοχές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίζει καθοριστικό ρόλο, είναι πολύ σημαντικό για την προστασία τόσο ειδών που κινδυνεύουν αλλά και οικοτόπων. Το δίκτυο Natura 2000 δεν αποτελεί ένα δίκτυο φυσικών προστατευόμενων περιοχών μόνο. Είναι ένα δίκτυο το οποίο αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος και η φύση όταν συνεργάζονται έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 δεν είναι ο αποκλεισμός δραστηριοτήτων οικονομικών, αλλά οι δραστηριότητες αυτές να είναι συμβατές και να γίνονται προς όφελος τόσο των ειδών όσο και των οικοτόπων.
κύριοι στόχοι των περιοχών Natura 2000 είναι αφενός να αποφεύγονται δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα είδη ή στους οικοτόπους που χαρακτηρίζουν μια περιοχή, και από την άλλη πλευρά να λαμβάνονται θετικά μέτρα για την διατήρηση και αποκατάσταση των περιοχών αυτών, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη βιοποικιλότητα. Η προσέγγιση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ενθαρρύνοντας δράσεις βιώσιμες στον τουρισμό, στην αλιεία, στην δασοκομεία και στη γεωργία, εξασφαλίζουμε ένα μακρόπνο μέλλον για τον άνθρωπο και για τις δραστηριότητες αυτές από τις οποίες ζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μεγάλη έμφαση και χρηματοδοτεί είτε κατά προτεραιότητα είτε αποκλειστικά δράσεις, περιβαλλοντικές δράσεις που γίνονται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το δίκτυο Natura 2000 έχει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η εκτίμηση δείχνει ότι οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 οδηγούν σε όφελος της τάξης των 200 με 300 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέτος, ή με άλλα λόγια το 2 με 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι κατά την περίοδο 2006 με 2008 που υλοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικές για το δίκτυο Natura 2000 δημιουργήθηκαν 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Οι περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη περιέχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα της βιοποικιλότητας και των τοπίων του νησιού. Στο βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης, ένας υγρότοπος συντηρεί τη μεγαλύτερη συστάδα φοινίκων του Θεόφραστου στον κόσμο. Το φοινικό δάσος του Βαγιού καταλαμβάνει έκταση περί τα 200 στρέμματα και είναι μια πραγματική όαση στο ημίξηρο τοπίο. Υπάρχουν ακόμη 11 αξιοσημείωτες συστάδες φοινίκων στην Κρήτη, όλες σε αμμώδεις υγρές κοιλάδες ή βραχώδεις περιοχές κοντά στη θάλασσα. Στο νότιο Ρέθυμνο υπάρχει μεγαλύτερη από αυτές το φοινικό δάσος του Πρέβελη. Οι φοίνικες εδώ αποτελούν την παρόχθια βλάστηση του τελευταίου τμήματος του Κουρταλιώτη ποταμού, ενός εντυπωσιακού οικοσυστήματος έκτασης μόλις 80 στρεμμάτων. Χαμηλού υψομέτρου προστατευόμενες περιοχές στην Κρήτη έχουν συμπεριλάβει και άλλες εξωτικές περιοχές, όπως είναι η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, και ακόμη η νήσος Χρυσή στα ανοιχτά της Ιεράπετρας, η Γάβδος και το Ελαφωνήσι, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν και πολύ σημαντικές συστάδες άρκευθου σε αμμωθήνες, ένας οικότοπος με προτεραιότητα στην προστασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τους 108 φυσικούς υγρότοπους της Κρήτης βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000. Η λίμνη Κουρνά και το έλος Γεωργιούπολης είναι οι μεγαλύτεροι από αυτούς. Εξαιτίας της ύπαρξης νερού, τα οικοσυστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από μεγάλη βιοποικιλία και από τη διατήρησή τους εξαρτάται η επιβίωση των καθαρά υδρόβιων ειδών της Κρήτης. Υγρότοποι αποτελούν επίσης χώρους ανάπαυσης και διατροφής για εκατομμύρια πουλιά την εποχή της μετανάστευσης, αλλά και καταφύγιο τους δρυμείς χειμώνες. Ένας ιδιαίτερος τύπος υγρότοπου έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο χαρακτηρισμό κάποιων περιοχών.
Τα εποχικά μεσογειακά λιμνία υπάρχουν τόσο σε χαμηλές περιοχές όπως τα Φαλάσσαρνα ή το Ελαφωνήσι, όσο και σε ορεινές περιοχές όπως το λιμνίο στο οροπέδιο Ομαλού Χανίων, αλλά και το λιβάδι στον Ομαλό Βιάνου, σχεδόν ανέγκυκτο από σύγχρονες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η ορεινή όγκη είναι η ραχοκοκαλιά των περιοχών Natura 2000 της Κρήτης. Αποτελούν καταφύγια για μοναδικά είδη φυτών και ζώων και φιλοξενούν τα λιγοστά δάση του νησιού. Στα χαμηλότερα υψόμετρα κυριαρχούν τα σκληρόφυλλα, αϊθαλή και ημιφυλοβόλα δάση δριός, διαπλάσεις χαρουπιάς, αρκεύθων αλλά και ενδεδρόφλωμων. Τα μέσα υψόμετρα, τα πευκοδάση και τα δάση πρίνων είναι αρκετά διαδεδομένα. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα φιλοξενούνται εντυπωσιακά δάση κυπαρισιών, συχνά σε μίξη με σφεντάνια. Μερικά από τα πιο μεγάλα δάση της Κρήτης είναι αυτά του Σελάκανου, στη Δίκτη, του Ρούβα, στον Ψιλορίτη, αλλά και τα εντυπωσιακά κυπαρισοδάση πάνω από του Ασφένδου και στο Φαράγγι της Σύμπρου. Αναμφισβήτητα, η προστατευόμενη περιοχή της Κρήτης που συγκεντρώνει τα περισσότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα Λευκά Όρη. Μέσα σε έκταση 530 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπάρχει μεγάλη ποικιλία τοπίων και σημαντικών οικότοπων. Ορεινές έρημοι, οροπέδια, δολίνες, πολλά και βαθιά σπήλαια στα εκτεταμένα δάση μεσαίων υψομέτρων, μεγάλα φαράγγια, βραχώδεις απόκριμνες ακτές είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το πολύπλοκο ανάγλυφο της περιοχής. Τα Λευκά Όρη και ιδιαίτερα ο Εθνικός Δρυμός Λευκών Ωραίων, η Σαμαριάς, είναι η πλέον προστατευόμενη περιοχή της Κρήτης. Εκεί μεταξύ άλλων είναι το τελευταίο καταφύγιο του κρητικού εγάγρου, του Αγριμιού. Το ζώο σύμβολο της Κρήτης ήλθε στο νησί με τον άνθρωπο πριν χιλιάδες χρόνια και σταδιακά εξαπλώθηκε παντού. Στις αρχές του 19ου αιώνα όμως κυνηγήθηκε ανελέητα και μέσα σε μία δεκαετία η εξάπλωσή του περιορίστηκε στις δύσβατες Μαδάρες όπου ζει ακόμα ο μοναδικός φυσικός του πληθυσμός. Σήμερα αριθμεί λίγες εκατοντάδες άτομα. Τα Λευκά Όρη μπορούν να χαρακτηριστούν ως η ψυχή της Κρήτης. Από διάφορες απόψεις, ξεκινώντας ας πούμε από το φυσικό περιβάλλον, μέσα σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο γεωμορφολογικό ανάγλυφο που ξεκινάει από τη θάλασσα και φτάνει στα 2.000 μέτρα, μάλιστα με πολλές κορυφές, δεκάδες κορυφές να ξεπερνάνε τα 2.000 μέτρα, με πολύ μεγάλο αριθμό φαραγγιών, έχουν δράσει ως μια κυβωτός όπου διασώθηκε σε διάφορες γεωλογικές περιόδους που διήνυσε το νησί χιλιάδες είδη, πάρα πολλά από τα οποία είναι είτε ενδυμικά των ίδιων των βουνών των Λευκών Ωραίων είτε της Κρήτης. Το πιο γνωστό στοιχείο των Λευκών Ωραίων για τον επισκέπτη κυρίως είναι το φαράγγι της Σαμαριάς. Αυτό αναζητούν πάρα πολλοί επισκέπτες, δηλαδή που ψάχνουν προκαταβολικά το τόπο που θα κάνουν τις διακοπές, εστιάζουν στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς. Πραγματικά εκεί εστιάζεται και η μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα. Οι αριθμοί είναι χοντρικά 150.000 επισκέπτες το χρόνο, που δημιουργούν ένα άμεσο οικονομικό όφελος, τοπικό δηλαδή, της τάξης των 12 εκατομμυρίων με πρώτα στοιχεία που έχουμε, 12 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό όμως είναι ένα οικονομικό όφελος εστιασμένο στην περιοχή, δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική επίπτωση του επισκέπτη
στην Κρήτη, γιατί αυτός που θα έρθει για τη Σαμαριά προφανώς μπορεί να μείνει στο Ηράκλειο, μπορεί να μείνει στα Χανιά, θα επισκεφτεί και άλλους τόπους που είναι ευτυχώς η Κρήτη έχει αρκετούς μοναδικούς τόπους και παγκόσμια γνωστούς, όπως είναι ο Μπάλος, όπως είναι το Φινικόδασος, το Ελαφωνήσι, η Πρέβελη. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα που πολλές φορές εμείς το παίρνουμε σαν δεδομένο. Α, υπάρχουν αυτά προφανώς και αυτά προσελκύουν τους επισκέπτες, αλλά είναι στην πραγματικότητα αυτά που δημιουργούν την ταυτότητα της Κρήτης, μαζί φυσικά με το πολιτιστικό απόθεμα που υπάρχει, δηλαδή τον πολιτισμό τον κρητικό όπως τον αντιλαμβάνεται ο καθένας, και κυρίως με πολύ έντονο το στοιχείο της φιλοξενίας. Αυτή λοιπόν η ταυτότητα είναι που ελκύει τους επισκέπτες εδώ στην Κρήτη. Αυτή την ταυτότητα, είτε όμως είτε την πούμε φυσικό περιβάλλον, είτε την πούμε πολιτισμό, αυτή πρέπει να διαφυλάξουμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα διαφέραμε από μια κοινή, ένα κοινό προορισμό που προσφέρει ήλιο, θάλασσα και άμμο. Η Εταιρεία Ανάπτυξης Λάκων Ομαλού, σεβόμενη τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς καθώς και τους επισκέπτες του, έχει εναρμονίσει πλήρως με το φυσικό περιβάλλον τις κατοικίες που έχει στην κατοχή της καθώς και το εστιατόριό της. Η περιοχή, εκτός από το φυσικό της σκάλος, έχει και πλούσια ιστορία. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, λόγω της θέσης της, δηλαδή ήταν το κέντρο τριών επαρχιών της Δυτικής Κρήτης, της επαρχίας Ελλήνου, επαρχίας Φακίων και επαρχίας Κηδονίας. Ήταν το σημείο στο οποίο συναντιόταν όλοι οι αρχηγοί για να λάβουν τις αποφάσεις τους, έκαναν τις συνελεύσεις και από εδώ ξεκινούσαν όλες οι επαναστατικές εξορμήσεις. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Γενικός Αρχηγός των Αντάρτικων Σωμάτων της Δυτικής Κρήτης, Χατζή Μιχάλης Γιάνναρης, καταγόταν από το χωριό Λάκη, το οποίο είναι δίπλα στο οροπέδιο του Ομαλού, και το μεγαλύτερο μέρος του οροπεδίου ανήκει στους κατοίκους του χωριού αυτού. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ομαλός ήταν πέρασμα των συμμάχων καθώς και των Ελλήνων, οι οποίοι πέρναγαν από εδώ και κατέβαιναν στην Αφρική για να συνεχίσουν τον αγώνα κατά των Γερμανών, και επίσης ήταν κρυσφύγετο των αντιστασιακών, οι οποίοι λόγω του ότι εγνώριζαν πάρα πολύ καλά τον χώρο, σε πολλές μάχες που δόθηκαν ήταν νικητές. Ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς, ο οποίος εδώ και 50 χρόνια παίρνει το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο φυσικού κάλους, χλωρίδας και πανίδας, έχει υψηλή επισκεψιμότητα με αποτέλεσμα να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας οικονομικά και πολιτιστικά. Οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης είναι ιδανικοί τόποι για τα αρπακτικά πουλιά, διότι υπάρχουν αμέτρητες ορθοπλαγιές και πολυάριθμα φαράγγια για να φωλιάσουν και μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις για την αναζήτηση της λίας τους. Έχουν αναφερθεί τα 36 από τα 48 είδη αρπακτικών που απαντώνται στην Ευρώπη και 8 από αυτά θεωρούνται απειλούμενα είδη. Ο γυπαετός, ένα από τα σπανιότερα αρπακτικά της Ευρώπης, έχει πρακτικά εξαφανιστεί από την ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κρήτη υπάρχουν περισσότερα από 40 άτομα, 6 έως 7 ζευγάρια, που είναι ο τελευταίος αλλά βιώσιμος πληθυσμός των Βαλκανίων και παράλληλα ο μεγαλύτερος παγκόσμιος νησιώτικος πληθυσμός του είδους. Ο πληθυσμός του κοκαλά, όπως ονομάζεται στην Κρήτη, αυξάνεται αργά και σταθερά από το 1999, χάρη στις προσπάθειες των επιστημόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Όμως, οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης φιλοξενούν και το μεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσμό όρνιου παγκοσμίως. Υπάρχουν συνολικά περισσότερα από 1.000 άτομα, ενώ ο αναπαραγόμενος πληθυσμός αριθμεί περί τα 300 ζευγάρια. Κάθε χρόνο μεγαλώνουν με επιτυχία περισσότερα από 200 μικρά.
Οι περιοχές Natura 2000, εκτός από τον κύριο λόγο που διαδραματίζουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία. Βοηθούν στην αποθήκευση και τον καθαρισμό του νερού, στην αποθήκευση του άνθρακα, παρέχουν προστασία από τις πλημμύρες και τη διάβρωση. Φιλοξενούν επίσης είδη φυτών και ζώων με οικονομική σημασία, ενώ παρέχουν πολλές δυνατότητες για αναψυχή, έρευνα, εκπαίδευση και τουρισμό. Οι περιοχές Natura 2000 της Κρήτης υποστηρίζουν σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι επισκέπτες που επιθυμούν να περιηγηθούν στο φυσικό της περιβάλλον, να γευτούν τα αυθεντικά προϊόντα και να αλληλεπιδράσουν πολιτιστικά με τους κατοίκους. Οι επιλογές είναι σχεδόν ανεξάντλητες. Ορειβασία, αναρρίχηση, κατάβαση φαραγγιών, σπηλαιολογία, ορνηθοπαρατήρηση, ακόμα και γεωτουρισμός. Η γεωλογική κληρονομιά του νησιού είναι τόσο μεγάλη και σημαντική που ήδη έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO ένα γεωπάρκο στο Ψιλορίτη, ενώ έχει προταθεί η ίδρυση ενός ακόμα στη Σιτία. Η γεωποικιλότητα της Κρήτης είναι μια από τις μεγαλύτερες που μπορούμε να συναντήσουμε σε όλη την Ευρώπη και αυτό την κάνει και τόσο μοναδική και τόσο ιδιαίτερη. Αυτή η ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σήμερα, το οποίο μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς εξελίχθηκε αυτός ο χώρος στο παρελθόν και επίσης πώς μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον. Είναι λοιπόν ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση, μπορεί να προσφέρει ψυχαγωγία, μπορεί να προσφέρει πολιτισμό. Αυτό το τρίπτυχο συνθέτεται σήμερα μέσα από τη μορφή των γεωπάρκων, μια νέα προσπάθεια που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη με σκοπό να αναδείξει αυτή την ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά των περιοχών της σε σχέση πάντα με τη βιοποικιλότητα. Πρώτο λόγο στην Κρήτη. Τη δημιούργησε, την άλλαξε, τη σμήλεψε. Αναμφίβολα θα έχει όμως και τον τελευταίο λόγο. Ο άνθρωπος, στοιχείο της φύσης κι αυτός, αλληλεπίδρασε με αυτό το νησί όσο κανένας άλλος οργανισμός. Χρησιμοποιεί όλα όσα του προσφέρει αυτός ο τόπος και δεν είναι λίγα. Συχνά όμως τα χρησιμοποιεί με τέτοια ένταση που τα αλλοιώνει, που τα υποβαθμίζει, που τα καταστρέφει. Το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας είναι πόρος ανεκτίμητος, αλλά όχι ανεξάντλητος. Γι' αυτό οι χρήσεις και οι δραστηριότητες πρέπει να είναι λελογισμένες, ώστε να έχουν διάρκεια. Ας έχουμε κατά νου ότι αυτός ο τόπος θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά από μας. Με άλλα λόγια, η Κρήτη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε.
θεωρούν ότι η ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών στην Κρήτη είναι περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη, εννοώντας βεβαίως τον πλουτισμό. Όμως, η οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία των προστατευόμενων περιοχών της Κρήτης είναι δεδομένη και δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Κοιτίδες βιοποικιλότητας, καταφύγια σπάνιων και απειλούμενων φυτών και ζώων, μοναδικά τοπία ιδιαίτερου κάλους, χώροι άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων, χώροι εκπαίδευσης, έμπνευσης και αναψυχής. Με λίγα λόγια,